πότε να κάνουμε παρέα. Ναι. Να προσέχεις τις κακές παρέες, θα ξαναμπλέξεις. Βρε άσε τα αστεία, θα σε περιμένω σε εργαστήρι μου όποτε θέλεις. Δεν με βαράθηκες τόσο καιρό ρε Μπογιατζή στο ίδιο κελί. Άμα δεις την εργασία μου θα πάψα με λες Μπογιατζή. Θα με παραδεχθείς σαν καλλιτέχνη. Ναι, Μπογιατζής καλλιτέχνης. Α, σε παρακαλώ, μη με λες Μπογιατζή. Μου δίνεις τα νεύρα. Γι' αυτό πάμε τώρα στο εργαστήρι μου να δεις τη δουλειά μου. Πάμε. Όχι, όχι, γιατί με περιμένει κάποιος να μου αναθέσει μια δουλειά. Εμένα περιμένεις, έτσι. Είσαι ο Άρης Αλεπού. Ναι, σε στείλαν από το γραφείο Επρέσος Εργασίας. Το πιάσες. Δεν θα ρωτήσω που θα σε πάω. Δεν είμαι περίεργος. Μπράβο. Βλέπω συνονοείσαι όμορφα. Έχω κι εγώ τα ελαττώματά μου. Έπα μέσα. Χωρίς παρεξήγηση, όχι. Μην το ψάχνεις, μωρέ Χριστό. Σιγά. Τη φυλακή, ρε παιδί μου, πήγε ο άνθρωπος, σου λέω. Είναι το σύστημα τέτοιο. Δεν υπάρχει ούτε ηχοκόπτης. Παίρνω. Έλα, προχώρα. Εντάξει, σιγά. Προχώρα τώρα. Σιγά, ρε. Δεν θα πάμε καλά, προχώρα. Άντε, ρε. Αφεντικό, τον έφερα. Έχω ακούσει πολλά καλά λόγια για σένα. Κι εγώ για σένα. Έχεις ανάγκη από δουλειά τώρα, έτσι. Από λεφτά έχω ανάγκη. Από μια καλή δουλειά με πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Τζαμ. Ναι, κατάλαβα. Καλή δουλειά, βιαστική και δύσκολη. Του μίλησες. Εγώ. Όχι αμυντικό. Μόνος το κατάλαβε. Αν ήταν εύκολη δουλειά δεν θα με κουβαλούσες εδώ και μάλιστα μόλις βγήκα από τη φυλακή. Σε διάλεξα γιατί μου είπαν ότι είσαι αδίστακτο κάθαρμα. Με κολακεύεις. Και προπαντός ότι είσαι πονηρή Αλεπού που λύνει όλα τα προβλήματα. Πού είναι το πρόβλημα? Μια παλιά εικόνα. Πού βρίσκεται? Όταν έρθει η ώρα θα τα μάθεις όλα. Και από μένα τι θέλεις? Ένα έξυπνο και σίγουρο σχέδιο. Γι' αυτό ρώτησα που βρίσκεται. Σε ιδιωτικό μουσείο, σε συλλογή, υπάρχουν μάντρες, λυκόσκυλα, πιστολάδες, πρέπει να ξέρω. Τίποτα από όλα αυτά. Είναι σχεδόν αφύλακτη. Δεν μου λες τι δυσκολίες θα έχουμε. Ας πούμε ότι βρίσκεται στην εκκλησία κάποιου μικρού χωριού που η μόνη συγκοινωνία είναι το πλοίο μια φορά τη βδομάδα. Μάλιστα σταματάει μόνο αν έχει να πάρει ή να κατεβάσει κανένα επιβάτη. Και αυτό γίνεται με βάρκα. Ωραία, έχουμε ένα νησάκι στην άγωνη γραμμή. Και έχουμε μία εικόνα. Εγώ πρέπει να πάω να την πάρω. Λοιπόν, το θεωρείς εύκολο? Τα μισά λεφτά μπροστά και θα δουλέψω με δικό μου άνθρωπο. Σύμφωνοι. Αλλά όχι χωρίς να μας πεις το σχέδιό σου πρώτα. Αν σας πω το σχέδιό μου, εμένα τι με χρειάζεστε? Μα γιατί δεν μας εμπιστεύεσαι? Για τον ίδιο λόγο που δεν με εμπιστεύεστε εσείς. Και πώς ξέρω ότι έχεις κιόλας έτοιμο σχέδιο? Η ειδικότητά μου, αλλά μου αρέσει να δουλεύω με τον δικό μου τρόπο. Κρίμα. Γιατί θέλαμε να συνεργαστείς με το καλό. Τώρα θα μας αναγκάσεις να σε κάνουμε να το ξεράσεις το σχέδιο. Λέγε τι προετοιμάζει. Μπροστά στο επιχείρημά σας, αποκαλύπτομαι. Μην κουνηθεί κανείς. Και εσύ το στιλέτο που κρατάς για να μην σου πω που θα το βάλεις, πέταξε το κάτω. Λάκα. Γιατί μου είπες ότι έχει πιστόλι? Α!
Δεν είχα πιστόλι. Αναπτήρα είχα. Τώρα έχω πιστόλι. Βλάκα. Ο αναπτήρας του αυτοκινήτου σου ήταν. Τι παράσιμο να ζητήσω! Τι παράσιμο! Τουλάχιστον θα μου δώσεις αύξηση! Θέλω αύξηση! Τι έγινε? Τίποτα, είχαμε μια διαφωνία με το αφεντικό σου. Τώρα θα σου δείξω εγώ. Ανίκανη! Θέλω αύξηση! Κατάλαβε το κάθαρμα, αλλά θα μου την πληρώσει. Ο Χρήστος τι κάνει, κοιμήθηκε όταν μπαίνεις. Θέλω αύξηση. Πάρε και το ΦΠΑ. Ανοιχτά είναι. Έκανες δουλειά από γιατί. Βρε, καλώς το μου. Έλα ρε να σε μιλήσω. Σε περίμενα, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Χριστούς και Παναγίες, μπογιατίζεις. Σαν παλιές δεν είναι, ε. Ξέρεις, έχουν μεγάλη ζήτηση. Πώς σου φαίνονται? Καλύτερες από ό,τι περίμενα. Επιμένεις ακόμα να λες ότι είμαι μπογιατζής? Δεν μου λες, όταν βλέπεις μια παλιά εικόνα, μπορείς να τη ζωγραφίσεις ίδια? Η σπεσιαλιτέ μου. Κι άμα ξεχωρίσεις ποια είναι γνήσια και ποια είναι το αντίγραφο, χάνω ό,τι θέλεις. Τότε θα αναθέσω σε σένα την παραγγελιά. Έχεις καμιά εικόνα να συναντιγράψω? Πότε θα τη φέρεις? Δεν θα τη φέρω, θα πάμε επί τόπου να γίνει δουλειά. Πού θα πάμε? Σε ένα νησάκι γραφικό και ωραίο. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να δουλέψω, να βγάλω λεφτά. Μιλάμε για πολλά λεφτά, ρε. Ναι, αλλά έτσι που μου τα λες, φοβάμαι τα μπλεξίματα. Γιατί τόσο καιρό που δούλευες εδώ δεν είχες μπλεξίματα? Πώς βρέθηκες στη φυλακή? Βλέπεις, μαζί με τις πλαστές εικόνες πήγα να περάσω και γνήσιες. Μαζί μου μη φοβάσαι. Λέγε, ρε. Κοίταξε, στη φυλακή με βοήθησες όταν είχα μπλεξίματα με τους άλλους τους κρατούμενους. Θα δεχτώ, αλλά υπό έναν όρο. Ποιον? Δεν θα με ξαναπείς μπογιατζή. Εντάξει, αλλά μόνο όταν τελειώσει τη δουλειά. Πάντως εμένα μπορεί να με λες αλεπού. Τελικά, Ηλέκτρα μου, όλες τις εφημερίδες γράφουν για σένα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό για μια νέα δικηγόρο? Μεγάλη προβολή. Φαίνεται ήταν σπουδαίος ο πελάτης σου. Αλεπού τον γράφουνε. Μούτρο μεγάλο. Αλλά μη θέλει να βάλει δικηγόρο. Έτσι σου βγήκε σε καλό εσένα. Ναι, πραγματικά. Ευτυχώς που με διόρισε αυτεπαγγέλτος στο δικαστήριο για να τον υπερασπίσω. Άρπαξες όμως την ευκαιρία και τον έβγαλες λάδι. Αποφυλακίστηκε αφού έμεινε προφυλακισμένος μόνο 2 μήνες. Γιατί όμως δεν είχε ορίσει δικηγόρο? Τόσο σίγουρος ήταν ότι θα γλιτώσει. Για να πείσει ότι δεν έχει λεφτά και επομένως δεν έκανε την κομπίνα που τον κατηγορούσαν. Σίγουρα γι' αυτό. Το σημαντικό είναι ότι σήμερα γράφουν οι εφημερίδες τις ερωτήσεις στους μάρτυρες, τα επιχείρηματά σου. Θα σου φέρει δουλειά αυτό. Αθηνά μου, το ελπίζω. Και ο ίδιος, αυτός η Αλεπού, θα μπορούσε να σου συστήσει τέτοιου είδους πελάτες. Ίσως, αλλά πού να τον βρω. Έλα ρε, τι έκανες? Εντάξει, βρήκα το νησί από τα πρακτορία των ταξιδιών. Έκοψα και τα εισιτήρια. Εσύ βρήκες τίποτα από τα αρχεία των εφημερίδων? Ναι, βρήκα και το νησί και την εικόνα. Είναι η Παναγία Εμιλαργούσα του 14ου αιώνα. Ωραία, εντάξει, ετοίμασε τα συμπράκαλά σου, έτσι. Μεθαύριο φεύγουμε. Με πλοίο. Όχι, με τα πόδια. Θα τα πούμε στο γραφείο σου, ρε Μπογιατζή. Α, σε παρακαλώ, μη με λες Μπογιατζή. Άμα τελειώσει σωστά τη δουλειά, δεν θα σε ξαναπώ. Εντάξει. Από έτοιμα, πάρε ό,τι θέλει, ε. Μόνο παραγγελία μη μου πει να σου φτιάξω. Μωρέ, μου ζητά συνέχεια στο μαγαζί και δεν έχω τι να τους δώσω. Αφού ήμουν μέσα, τι θέλεις να σου κάνω? Δεν λες μου πάρε λίγο να μπλέξω με εκείνες τις εικόνες σου που νομίζω ότι είναι αληθινές? Ευτυχώς που είχα μια φίλη μου δικηγόρο και με ξέμπλεξε. Φαντάζομαι. Τι θα γίνει τώρα, έχουμε γιορτές. Τις ελπίδες μου σε σένα τις είχα στηρίξει. Δεν ξέρω πόσο θα λείψω. Όταν γυρίσω, θα σου ζωγραφίσω ό,τι θέλεις. Μια και δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μου κάνεις καμιά καλύτερη τιμή να πάρω ό,τι έχεις και να τελειώνουμε. Αφού ξέρεις. Σε σένα κάνω πάντα καλή τιμή.
Να περάσω αύριο να τα πάρω. Όχι, αύριο φεύγω. Τότε το απόγευμα. Εντάξει, το απόγευμα θα σε περιμένω. Και από τιμή θα τα βρούμε. Μπα, από ό,τι βλέπω έχεις παρέα. Μήπως έχετε ιδιαίτερα. Έλα τώρα, τι λες. Η Αθηνά είναι η καλύτερη μου πελάτης. Έχει μαγαζί, πουλάει τουριστικά είδη και αντίκες. Και τι την εφοδιάζεις, Χριστούς και Παναγίας? Τα έργα του φίλου σας έχουν μεγάλη πέραση. Πες του τα, που με λέει Μπογιατζή. Οι φίλοι αστειεύονται μεταξύ τους. Η αλήθεια είναι αυτή. Και οι καλές φιλίες γίνονται στο στρατό και στη φυλακή. Και εμείς δεν γίναμε φίλοι στο στρατό. Μπα, κατάλαβα. Δεν ξέρω τι κατάλαβες, αλλά ένα να ξέρεις. Και οι αλεπούδες καμιά φορά πιάνονται στο δόκανο. Αλεπούδες? Συμβαίνει τίποτα, μαντάμ? Όχι, τίποτα. Λοιπόν, το απόγευμα θα περάσω, έτσι? Εντάξει, θα σε περιμένω. Χάρηκα πολύ. Γεια. Γεια. Ωραία, εσύ καλή είναι. Γιατί δεν μας φέρνεις φυλακή τέτοιας? Λοιπόν, Μπογιατζή, είσαι έτοιμος? Εγώ είμαι έτοιμος. Εσύ τι κουβάλισες εκεί? Α, τα ρούχα εκστρατείας. Από όλα έτσι. Ακαλυμάχη, ράσα, πετραχίλια. Τι είναι αυτό, σκουλαρίκια? Κοίταξε. Την ευχή σου, Δέσποτα. Γεια χαρά. Χαίρετε. Για τον Άρη. Την Αλεπού. Έχετε ακουστά, έτσι? Σας στέλνει Αλεπού. Παρακαλώ, καθίστε. Α, μπράβο. Θα συνεννοηθούν. Καπνίζετε? Ευχαριστώ. Σαν αράπης. Λοιπόν, πείτε μου για την υπόθεσή σας και θα κάνω ό,τι μπορώ. Με την Αλεπού έχουμε κάποιους λογαριασμούς. Σας χρωστάει ή του χρωστάτε? Του χρωστάω. Οικονομικές διαφορές δηλαδή? Κάτι τέτοιο, μαντάμ. Λέγε που τον βρίσκουν τώρα. Μακάρι να ξέρω. Είναι πελάτη σου και δεν ξέρεις? Διεύθυνση δυστυχώς δεν έχω. Είστε εσείς οι δικηγόροι. Δεν ξέρετε που μένουν οι πελάτες σας. Γεια χαρά. Άκου. Έτσι και φανεί, πες του πως ο Χρήστος πάντα πληρώνει. Και με τόπο. Έχουμε χρόνο. Μα το έχω παρατηρήσει. Όποτε βλέπω παπά, με πιάνει γρουσουζιά. Παπά, σήμερα μάπα. Ό,τι και να σε βρεάρι. Μη με λεσάρι, θα σε φορέσω. Πάτερ Αμπρόσιος, έχω πει. Μα είναι όνομα αυτό που έχει. Να σε λέγανε παπά Φώτη, παπά Γρηγόρη, παπά Σταμάτη. Άρη. Α, το πα στο παπά Άρη, ε. Ταξί, ταξί. Σταμάτα. Θα σε φορέσω. Μη σκατέροντα στο διάλογο. Ο μέτριος, ο γλυκής δάστας. Κύριε Μοναδίτσα, τι θα γίνει, κύριε Πρόεδρε? Τι να γίνει, Λευτέρη μου? Ακόμα μια Κυριακή θα μείνουμε αλειτουργητή. Από αλειτουργητή το συνηθίσαμε πια. Για την κόρη μου λέω. Μπορεί δεν τους φέρεις μια μέρα στα γραφεία της κοινότητας να τα παντρέψω τα παιδιά? Α, άκου να δεις, Πρόεδρε. Εγώ θέλω Στεφάνη και παπά για την κόρη μου. Τι μου λες τώρα για πολιτικούς γάμους? Εγώ τι να κάνω? Κάθε μέρα στέλνω και ένα τηλεγράφημα. Μια στο Μητροπολίτη, μια στην κυβέρνηση. Δεν βαριέσαι? Εδώ, Πρόεδρε, είμαστε ξεχασμένοι. Και από τους θεούς και τους ανθρώπους. Ποιος παπάς έρχεται σε μια τόσο φτωχική ενορία? Στην εξορία του Αδάμ είμαστε. Και μένουμε αλειτούργητοι. Και αστεφάνωτοι.
Και καλά το αλειτουργεί, άντε και το Αστεφάνο ότι έρχονται μια μέρα στην κοινότητα, σου παντρεύω. Από Μπαρμπασταύρος που κοντεύει τα τελευταία. Ρε το φουκαρά. Δηλαδή αυτός θα πάει και ακοινώνητος και αδιάβαστος. Σταμάτησε! Και πάει η βάρκα! Είναι να φύγει κανείς από το χωριό. Μα, ποιος να έρθει άραγε. Γρήγορα θα το μάθουμε. Μα τους παπάς αποκλείεται. Ούτε η Παναγιά η Μιλαργούσα δεν κάνει σήμερα θαύματα. Δεν μου είχες πει ότι θα έχει ποδαρόδρομο μέχρι το χωριό. Θα μας ήξερα τέκνο μου που είναι από βάθρα. Κούναγε το καράβι, ζαλίστηκα, κούναγε και η βάρκα, που βγήκαν τ' άντερα. Α, παπάς! Ο άλλος θα είναι παπαδιά. Ωχ, ας την κουβέντα από γιατί και πάμε, άντε. Τι παπάρε καρακουράκι θα είδες. Ή καμιά μαυροφορεμένη χείρα. Παπάς είναι αμαλαίο, φοράνε τα κουράκια και οι χείρες καλυμάχοι. Πάω να τον εφέρω να δείτε. Πάει, αποτρελάθηκε ο Γλάρος. Τόσο καιρό που έγινε, δηλαδή παπά πώς θα μην τα μπλέξω έρμα. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Παπάς. Ο παπάς. Καλώς όρισες, πάτερ μου. Ελάτε, καθίστε. Λευτεράκι, παιδάκι, από ταξίδι είναι οι άνθρωποι. Γλυκή βραστό. Ναι, ναι. Έφτασε, παπά μου. Καλό το ταξίδι, πάτερ μου. Καλό, καλό. Τι καλό, φουσκοθλασιές. Λάρε, πάρε τις βαλιτζές και πηγαίνετε στον ξενώνα. Και πες στην κυρία Θοδώρα να ετοιμάσει το δωμάτιο. Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Ο παπάς. Πάω στην κυρία Θοδώρα. Θοδώρα, Θοδώρα, πουλωροδοτή. Βλαμμένο είναι το κακόμοιρο, αλλά καλό παιδί. Ναι, ανεξερεύνητε οι βουλευτές του κυρίου. Έτσι είναι όπως τα λες, παπά μου. Λοιπόν, δεν ξέρεις με πόση χαρά σε περιμέναμε, πάτερ μου. Το καφεδάκι σας. Λοιπόν, παπά μου, ξέρεις πόσο καιρό έχουμε να δούμε παπά, αφού κοντεύουμε να ξεχάσουμε τι χρώμα έχουν τα ράσα. Και επιτέλους θα στεφανωθεί και η κόρη μου. Και ο Μπαρμπασταύρος δεν θα πάει αδιάβαστος. Πολλή δουλειά σε περιμένει, πάτερ μου. Μωρέ, τώρα που βρήκαμε παπά, θα θάψουμε και τους ζωντανούς. Να το δω και να μην το πιστέψω. Άμα σου λέω ήρθε παπάς, κυρία Θοδώρα, να με πιστεύεις. Θα έρθει και θα δεις. Φαίνεται η Παναγίτσα το έκανε το θαύμα της. Του 14ου αιώνα, πάτερ μου. Η Μιλαργούσα. Ναι, τη λένε έτσι γιατί στη χάρη της οι μη διαργούν. Και να τους βάλεις να δουλέψουν σταματούν και δεν αλέθουν. Την είδες καλά, τέκνο μου. Την είδα, πάτερ. Αυτήν είδα στον ύπνο μου και μου είπε, πάτερ Αμβρόσιε, έλα και θα σε κάνω καλά. Μεγάλη χάρη της. Μεγάλη χάρη της. Και γιατί δεν της είπες, παπά, να σε κάνει αμέσως καλά.
Και τι είναι ρε Παναγιακό, γυναικός γιατρός για να έρχεται στο σπίτι. Μην το ξεσυνερίζεσαι, πάτερ μου, του λείπουνε δράμια. Λοιπόν, παπά, έλα στο σπίτι γιατί κυρία Θεοδώρα δεν το πιστεύει ότι ήρθες. Θα έρθει, μωρέ, θα έρθει. Θα έρθει να ξεκουραστεί. Πέρασε πρώτα να προσευχηθεί στη χάρη της. Να της πω το καλή μάθηκε, το πιστέψει. Φοέτο το κύριο νημνήτρε και άδικα χαρήκαμε, πάτερ. Δυστυχώς τον περιμένει η ενορία του. Τουλάχιστον όσο είστε εδώ, ας μας κάνετε καμιά λειτουργία. Έχω πάθηση στους οφθαλμούς. Ό,τι θυμάστε, πάτερ μου, ό,τι θυμάστε. Έχω πάθει και αμνησία. Η χάρη της θα κάνει το θαύμα της και θα σε κάνει καλά και τότε θα κάνουμε μια πανηγυρική λειτουργία. Ευλογείτε, τέκνα μου, ευλογείτε. Ευλογείτε. Ωραία, ας την ξετρυπώσω εγώ την Αλεπού και θα σου τη χειροτονήσω άγρια. Αφεντικό, υπενάβατε πιτσούλες μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τη δουλειά. Τι να γίνει, αφού κατάλαβε πως θα τη ρίχναμε και χάθηκε. Κάτι θα σκεφτείτε, αφεντικό. Ψάξε, θέλω. Εντάξει, αφεντικό. Εσύ, Χρήστο, εδώ δεν θα αφήσει να περάσει κανένας μας, έτσι. Στις καλές του είναι. Φαίνεται την πήραμε τη δουλειά. Λοιπόν, αφεντικό, κλείσε την πόρτα. Ο Μπελάτζης βρήκε καλό το σχέδιο. Πρόσεξε λοιπόν τι θα κάνεις. Είμαι όλος αυτιά, αφεντικό. Το κόλπο θα γίνει με το κότερο του πελάτη. Το πλήρωμα είναι μιλημένο. Βάλε καλά στο μυαλό σου ότι σου πω, μη γίνει κανένα λάθος γιατί κάει της. Στηρίξου σε μένα. Το κότερο είναι με ξένη σημαία. Στα ανοιχτά θα αλλάξετε σημαία και θα σκεπάσετε το όνομά του με άλλο. Ωραία. Φτάνουμε στο νησί με ψεύτικα στοιχεία. Θα βγείτε στο νησί με πλεούμενο. Και με τα όπλα σας θα πιάσετε ομήρους, κοινοτάρχη, δάσκαλο, παπά και αγροφύλακα. Και θα πάρετε την εικόνα. Αν κουνηθεί κανείς, ρίξτε καμιά στα πόδια. Εντάξει, αφεντικό. Μετά φεύγετε και το πλοίο πάλι στα ανοιχτά αλλάζει σημαία, όνομα και με τα κανονικά του πια στοιχεία πάει στο Κουσάνταση. Εκεί θα σας περιμένω εγώ. Σπουδαίο σχέδιο, αφεντικό. Ούτε η Αλεπού δεν θα μπορούσε να το φανταστεί. Δεν μου λες, στο νησί υπάρχει αστυνομικός. Όχι. Εσύ θα φροντίσεις να γίνουν όλα σωστά. Σε λίγες μέρες φεύγετε. Μέχρι τότε θα τα ξαναπούμε. Μπογιατζή, καλά φάγαμε. Κάνει και κρύο σε αυτό το χωριό, ρε. Καλά φάγαμε, καλά ήπιαμε. Ώρα να ρίξουμε και κανένα ύπνο. Δίκαιο έχει γράρι. Αύριο πρωί-πρωί μας περιμένει δουλειά, Ποιος είναι? Παπά, άνοιξε! Ο τρελός. Τι τρέχει? Εσύ να τρέξεις. Ο Γεροσταύρος τη βάζει, δεν τη βγάζει τη βραδιά. Και γιατί δεν πήγατε σε γιατρό? Ποιο γιατρό? Δεν έχει γιατρό το νησί? Όχι, προτιμάμε να πεθαίνουμε μόνοι μας. Τρέχα που σου λέω. Τι να κάνω εγώ, ρε? Να τον κοινωνήσεις. Έλα, βρε παπά, σε περιμένουνε. Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση, πρέπει να πάμε. Και μένα τι με θέλεις? Εγώ δεν ξέρω να ψένω. Σαν πως ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ. Το χάρο τον ανάμωσα σε μια γωνιά. Αλληλούια. Αλληλούια, το χάρο τον ανάμωσα. Ωραία, έτσι. Να το κάνω να πει. Έλα, πάμε. Τώρα που χάθηκαν τα ίχνη του, μου το λες. Α, εγώ αμέσως τηλεφώνησα στο γραφείο σου, αλλά. Είχα βέβαια κάτι μικροϋποθέσεις στο δικαστήριο, αλλά. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Και να τον βρίσκαμε, τι θα του λέγαμε? Πώς? Τι. Θα του λέγαμε, δηλαδή, εσείς τις έμασε πελάτες από τον κύκλο σου? Πώς θα το λέγαμε στο φίλο του, με αυτόν έχω θάρρος. Ξέρω εγώ, άμα τον ξαναδείς, κάνε ό,τι νομίζεις. Ίσως ξαναπάει στο ατέλειά του, θα πάει. Εκτός κι αν ξαναπάει φυλακή. Λες να σκαρώνει τίποτα με την Αλεπού? Thank you.
Ερευνητές είσαι. Πολύ αργής τέκνο μου και θα σε καταραστώ. Δεν μπορώ να δουλεύω έτσι, συνέχεια με φόβο. Δεν πρέπει να δουν τις καρόνομαι, γιατί θα τους μπουν ψήλοι στα αυτιά, ρε. Χάθηκες και εσύ όλο το πρωί. Και μόνος μου δεν μπορώ να πηγαίνω στην εκκλησία να μελετάω την εικόνα. Θα πονηρευτούνε. Τι να κάνω, ρε Μπογιάτζη. Όλοι θέλουν να μνημονεύσουν τα αποθαμένα τους. Αφήσαν τάφο που να μην με πάνε. Πού τα οικονόμησες όλα αυτά? Υπεραναπαύσεως τη ζούλη σου Χαρίκλειας, υπεραναπαύσεως του δούλου σου Ιάκωβου, του κυρίου Δαϊθόμεν. Αμήν. Άσε με, γιατί θα αρχίσω να ψέλνω κι εγώ. Ναι, αλλά το βράδυ στο Γεροσταύρου με παράτησες στα μισά, Μπογιατζή. Και τι ήθελες να κάνω, αφού άρχισες να ψέλνεις, βρέχει φωτιά στη στράτα μου, πιάσανε τα γέλια. Ευτυχώς που το ρίξες στο κλάμα και την γλιτώσανε. Είδες όμως ο γέρος, μόλις είδε παπά ξαναζωντάνεψε. Έλα, έλα, σκάσε και βάφε, Μπογιατζή, άντε. Αμά, να τελειώσω να πάψεις πια να με λες, Μπογιατζή. Έλα. Τη δόξα πολυεμίσησαν το χρήμα ουδής. Να σου πω, δεν πάμε μέχρι την εκκλησία να ρίξω πάλι μια ματιά στο εικόνισμα? Πάμε. Α, δύο ξένοι. Θα χαρεί ο πρόεδρος. Άμα δεν υπάρχει ανάγκη, να υπορτωθούμε και με φόνους, εντάξει? Ωραία, σκάνουνε τους δύσκολους και τους καθάρισα όλους. Κοίταξε, μην τα σκατώσεις όταν θα μπω στην εκκλησία να πάρω την εικόνα. Τότε κράτα εσύ τους όμηρους, να την πάρω εγώ. Άσε, γιατί εσύ μπορεί να πάρεις άλλο εικόνισμα. Εσύ ξέρεις. Ωραία, κάνε ό,τι σου λέω και όλα θα πάνε καλά. Άντε, πάμε. Έρχονται δύο ξένοι. Ξένοι? Ναι. Όποιοι και να είναι, καλοδεχούμενοι. Μα αφού σήμερα δεν περνάει καράβι, με δικό τους ήρθανε. Θα είναι τίποτα πλούσιο. Ελάτε, ελάτε παιδιά. Από εδώ είναι. Ελάτε λίγο γρήγορα. Κύριε πρόεδρε, σε ζητάνε. Ελάτε, περάστε να σας φιλέψουμε. Εσύ ποιος είσαι? Ο πρόεδρος είναι. Και οι άλλοι? Ποιους ζητάνε? Θέλουνε, λέει, τον αγροφύλακα, τον δάσκαλο, τον παπά, εσένα. Ο αγροφύλακας είναι στα κτήματα, ο δάσκαλος στο διπλανό χωριό, ο παπάς... Στην εκκλησία τον είδα που πήγε με τον ψάρτη. Μα τι συμβαίνει? Α, δεν είστε καλοί χριστιανοί. Ο παπάς κάνει εσπερινό και εσείς κάθεσαι στο καφενείο, Και εσείς ποιοι είστε? Πάμε στην εκκλησία να πάρουμε την ευλογία του παπά. Την εικόνα θα πάρουνε, πρόεδρε. Να το ρίξω? Όχι ακόμα, μέχρι να σου πω εγώ. Εσείς, ελάτε όλοι μαζί μου. Δεν ακούσατε τι είπα? Ελάτε όλοι, εμπρός μας. Ένα, δύο. Έχω οικογένεια, αφήστε ρε παιδιά τα όπλα. Έτσι και κουνηθεί κανείς. Ιδούμε κανένα χωριανό με δίκανο, καήκατε. Μας κάνετε δηλαδή ομοίρους, θα βρείτε τον πελά σας. Να το ρίξω? Όχι, μέχρι να το ξανακάνει. Εμπρός μας, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα. Και εσείς, έξω. Θα σε καταραστεί ο πας και δεν θα λιώσεις. Αψεγλάρο, μην τους προκαλείς, αυτοί δεν αστειεύονται. Μπράβο, βλέπω μπήκε στο νόημα. Αφού είσαι γλάρος, γιατί δεν πετάς? Τρέχω όμως. Άμα τρέξεις θα σε βάλω στο σημάδι. Κόψε ζήτησε ρε Χριστό. Είναι ένα μικρό θαύμα. Θα κάνει το μεγάλο θαύμα να μας κάνει πλούσιους. Έχουμε επισκέψεις κάνει τον αδιάφορο. Είσαι παπάς. Θα την πάτε σε άλλη εκκλησία την εικόνα. Πας φυρί φυρί να σου ρίξω. Θα σε αφορέσει ο παπάς ύστερα. Και άμα λιώσεις θα μου τρυπήσεις τη μύτη. Σκασμός! Πάω και την εικόνα.
Μια μέρα θα σας κάψει η εικόνα. Άψε ρε βλάκα. Μην αγγίζεις, ιερός είναι. Στα ποτέδια μου τραγώ, παπά. Σε σημαδεύω με 38. Χάνεις. Σε σημαδεύω με 45. Πάρ' το όπλο. Ποιος διάολος είσαι? Προσευχή σου για την ψυχή σου, τέκνο μου. Έλε πού. Θα φωνάξω ποιος είσαι. Και ποιος θα πιστέψει ένα ιερόσιλο. Και δεν θα προλάβεις, νομίζω. Αν μ' αγγίξεις, ο άλλος απ' έξω τους καθαρίσει όλους. Στα παλιά μου τα παπούτσια. Καθήκη. Άκου, λεπού. Πόσα θες να συμφωνήσουμε? Θα συμφωνήσουμε. Πάρ' το όπλο μου. Με σημαδεύεις με άδειο όπλο. Εντάξει, πες μου τον κόλπο. Προχώρα προς τα έξω και μην ξεχνάς ότι κάτω από τα ράσα έχω όπλο. Προχώρα. Έλα. Πού είναι η εικόνα? Έλα μέσα. Για αυτούς εδώ. Να τους καθαρίσω τώρα. Σταθείτε ρε παιδιά. Τι σας κάναμε? Έχουμε και οικογένειες. Όχι, άστος. Ό,τι πεις. Το όπλο σου, τέκνο μου. Φύλαξέ το. Είναι. Το γεμάτο το έχω εγώ. Εμένα έλεγες να μην τα σκατώσω, εσύ την πάτησες. Γονατίστε. Μας κάνει νούμερο ο παπάς. Η Αλεπού είναι βλάκα. Εσένα σε γύρευα. Τώρα που με βρήκες, γονάτισε. Έλα. Και προσευχηθείτε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας, τέκνα μου. Αμαρτωλή. Άθεη. Ό,τι κυρίως, ό,τι κυρίως εστί. Σουτ. Κήρυγμα τους κάνει. Θα φάει το κεφάλι του ο παπάς. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν θα προλάβω να παντρέψω και την κόρη μου. Τι ψυχή θα παραδώσετε στο αφεντικό σας. Να πάτε στο πυρ το εξώτερο κολλασμένοι. Δεν φοβηθήκατε το Θεό? Να πείτε στο σπίτι του να του κλέψετε τη γυναίκα. Αγιογδίτες. Σοπάτε να ακούμε. Λέει ωραία λόγια ο παπάς. Και τώρα που μετανιώσατε για την αμαρτωλή σας και... Προσευχηθείτε. Πάω να δω τι γίνεται μέσα. Λάρο, πρόσεχε, μπορεί να σε πυροβολήσουνε. Ναι, αλλά θα καταραστεί ο παπάς και δεν θα λιώσουνε. Τι γίνεται μέσα? Γονατίσανε και κάνουνε προσευχή. Δεν είναι δυνατόν. Θαύμα, πρόεδρε. Απίστευτο, έχει λέγει ο παπάς. Μόνο θαύμα σου λέω. Τον κύριο υμνείτε. Πιο δυνατά. Ήμαρτον. Συγχώρα μας, Παναγιά. Σηκωθείτε. Θαύμα, πρόεδρε. Και τώρα. Προσευχηθείτε δια την σωτηρία της ψυχής σας, τέκνα μου. Τι να προσευχηθούμε? Τους μάγκες που τους πάτησαν τα τρένα, ρε. Προσευχηθείτε. Γλάρω, τι κάθεσαι, θαύμα, την καμπάνα. Πάω να την χτυπήσω. Τι περμάχω στρατηγότα. Thank you.
Κάνεις φάλτσο! 45. Πιο δυνατά! Ας ακούει η Παναγία να σε συγχωρέσει! Γιατί βαράς? Έκανε φάλτσο! Βάρα! Σοφιανόπουλε, έκανα τον έλεγχο στο υποθήκο φυλακείο. Είναι καθαρό το ακίνητο. Ναι, να παραστώ στην υπογραφή των συμβολέων, αφού το θέλετε. Όμως την άλλη εβδομάδα θα πάω ταξίδι. Θα λείψω μερικές μέρες. Λοιπόν, ή πριν ή μετά. Εντάξει, συνεννοηθείτε με τον πελάτη σας και τα λέμε. Γεια σας. Τι ακούω, ταξίδι? Ναι, θέλεις να έρθεις κι εσύ? Μπα, τώρα που είναι γιορτές να κλείσω το μαγαζί. Κρίμα. Θα περνούσαμε ωραία. Ήσυχο νησάκι, πεντακάθαρη θάλασσα. Αφού να σκεφτείς, το πλοίο περνάει κάθε Κυριακή και δεν σταματάει πάντα. Ωραία θα είναι. Αλλά έτσι ξαφνικά πώς το αποφάσισες? Θα κάνω μια κουμπαριά. Αυτήσια. Γάμος. Υπάρχει προσωρινά παπά στο νησί και πρέπει να προλάβω πριν φύγει. Κάρτη κόρη του Προέδρου να αλλάξει τα στέφανα. Φαγώθηκες με το θρησκευτικό γάμο κι εσύ. Ο άλλος μου φαίνεται ψεύτικος. Εγώ θέλω αληθινό γάμο. Με παπά, με στέφανα. Και εγώ θα σου πληρώσω το καφέ να μην με ενοχλείς. Α, τα λεφτά σου, παπά, εδώ δεν περνάνε. Έμα, δεν θα πληρώσω καμιά φορά. Γεια σας, μανικάρια. Γεια σας. Τι σημαίνει εδώ? Ο παπάς θέλει να πληρώσει το καφέ του. Ντροπή, αυτό μας προσβάλλει. Ξέρει, εδώ δεν πληρώνω. Δεν ξέρετε από τουρισμό. Μα εσύ θα πληρώσει, θα κακοφανίζει όλο το χωριό. Εσύ είσαι ο παπάς μας. Και τι παπάς, παλικάρι? Άξιος λειτουργός του υψίστου. Άξιος. Σίγουρα ήταν η Αλεπού. Άμα σου λέω αφεντικό. Με τέτοια ξεφτύλα που σου έκανε, αυτός θα ήταν. Πάμε να το καθαρίσουμε. Ηλίθιε. Ο μόνος τρόπος για να φύγει από το νησί είναι το καράβι της γραμμής. Το ξέρω. Κάθε Δευτέρα μεσημέρι που πιάνει Πειραιά, θα τη στείνετε στο λιμάνι. Με τον Χρήστο, που τον έχει και άχθη τον τράγο παπά. Με τον Χρήστο. Η Αλεπού θα βρει τρόπο να βουτήξει την εικόνα και εμείς να βουτήξουμε την Αλεπού. Αργά ή γρήγορα θα πέσει στο δόκανο. Και τότε, τζάμι κοφτερό. Πώς πάει, Μπογιατζή? Πλησιάζει η ώρα που θα με πεις καλλιτέχνη. Θα δούμε, Μπογιατζή. Συνέχισε εσύ τη μελέτη σου και άσε με εμένα. Προπονούμε για το γάμο. Και είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι για γάμο? Δεν ψάχνεις κανένα μέσα ή? Καλά λες. Σαν πως έχω ξανακάνει παπάς, ρε. Μη το βίον αυτόν συλλεί την ανδρία. Για πάντων κατά δύναμη την εικόνα διασώσεις. Διονύση, λέγε. Κάποιος μου φαίνεται πως είναι έξω από την πόρτα. Έλα μέσα, Γλάρε. Τι κάνεις εκεί έξω, ρε? Ποιος έβαλε? Εγώ μόνος μου. Είδα στον ύπνο μου ότι ήρθαν οι κακοί άνθρωποι να σε σφάξουνε. Κάθε βράδυ λοιπόν, εδώ απ' έξω θα κάθομαι. Όποιος τολμήσει και σε πειράξει, παπά, θα του σπάσω τα μούτρα. Σκάρε! Τον αγαπάς τον παπά, Εμένα δεν με αγαπάει κανείς. Μόνο ο παπάς είναι καλός άνθρωπος. Όλοι σε αγαπάνε. Αφού με αγαπάνε, τότε γιατί βάζουν πιπέρι στον καφέ μου, και με κοροϊδεύουνε? Όποιος σε κοροϊδεύει, θα τον καταραστώ. Μπράβο, παπά! Να μην λιώσει! Άντε, άντε, πήγαινε τώρα να κοιμηθείς. Μην το σπρώχνεις, μωρέ, άστονε. Άσε με! Μιλάω με τον καλό παπά. Είναι αργά, ρε, πρέπει να πας να κοιμηθείς. Μπογιάζει. Σε βγαίνω.
Τι θα πάρετε? Πάνε να πιούμε. Μάθαμε χαρές και γάμους, ε. Ναι, ναι. Δεν μας κάλεσες όμως. Ναι, δεν τυπώσαμε προσκλήσεις. Όποιος έρθει, καλοδεχούμενος. Εμείς όμως θα έρθουμε. Εδωμά. Βεβαίως, αφού μας κάλεσε, κουμπάρα η θυγατέρα του Πρόεδρου, έτσι. Έτσι θα έχουμε δύο γάμους. Είσαι σίγουρος? Ποιος θα μας εμποδίσει? Όποιος βαρέθηκε τη ζωή του. Χρόνια περίμενα αυτή την ευκαιρία. Σε βάρεσε ο έρωτας κατά κούτελα, αδερφέ. Πιο πολύ το πείσμα. Θα την έκλεβα τότε που αρνήθηκε το προξενιό πατέρας της. Την έστειλε όμως στην Αθήνα για σπουδές και έτσι δεν μπόρεσα. Τώρα αντί για κουμπάρα θα βρεθεί νύφη. Η καλύτερη ώρα είναι στο γλέντι. Θα είναι και ο παπάς εκεί. Να τον πάρουμε και αυτόν μαζί. Να ευλογήσει τα Στέφανα. Γι' αυτό δεν ήθελε το αφεντικό να καρφώσει στην αστυνομία τον Αλεπού, ε. Τρελό είσαι, ρε. Αν μπλέξει τη μέση αστυνομία, κλέβεται μετά η εικόνα. Σωστό. Αυτό τον ενδιαφέρει η εικόνα. Σκασίλα του για τον Αλεπού. Λοιπόν, άστε κουβέα, τώρα κοίτα για τον παπά. Νάτος. Θέλω τουλάχιστον τα μισά της μετρητής. Βοήθεια! Σε παρακαλώ. Βοήθεια! Βοήθεια! Κάτσε. Επιτέλους. Ο Χρήστος τον βάλεσε δυνατά, αλλά θα συνέλθει. Για καλό και για κακό τον καπέλωσα. Χρήστο, εσύ βγες έξω. Σάκη, άνοιξε την βάλιζα. Δεν υπάρχει καμιά εικόνα. Μου την έκρυψες την εικόνα. Πού το βρήκατε αυτό? Δεν είναι η Αλεπού. Ο άλλος είναι. Ποιος άλλος? Ο άνθρωπος της Αλεπούς. Μεταφιέστηκε σε παπά για να μας μπερδέψει. Η Αλεπού με πολιτικά μας ξέφυγε. Όλη την μυρίστηκε το κάθαρμα. Βγάλ του τα γένια. Thank you.
γλυκοκοιτάζει, κουμπάρα. Κάνε το ένα διάφορο, θα σε εξηγήσω μετά. Σε ξέρει. Μία φορά με έχει στο δικαστήριο. Εντάξει, θα μπερδευτεί. Το ελπίζω. Μαμά, το είπαμε ότι θα έρθουμε. Έχουμε κι άλλο γάμο απόψε. Ο αδερφός μου ο Θωμάς παντρεύεται την κόρη του Προέδρου. Έχει αντίρρηση κανείς? Καλύτερα να πεθάνω. Κάτω τα χέρια από την κόρη μου. Να τραβήξω τη σκανδάλη. Μήπως κόρη μου και ας με σκοτώσει. Θα βρεις τον πελά σου. Γίνε γυναίκα μου εσύ και ας τον βρω. Και εσύ παπά σήκω. Αν είναι για γάμο δεν έχω τα εκκλησιαστικά βιβλία τέκνων μου. Περνάμε να τα πάρουμε. Μη χασομεράς. Πρέπει να έρθει και ο ψάρτης μαζί μου. Να έρθει. Από πλέξιμο σε πλέξιμο με πας. Ένα χαρτί, ένα παπά. Κοριανή βοηθάτε με, την κόρη μου. Μα ποιος τα βάζει με τους μανούς Έλληνες? Τους τρέμει όλο το νησί. Μα κάτι πρέπει να κάνω. Ησύχασε, τώρα το κακό έγινε. Πηγαίνουν στα λιμέρια τους. Καλά, εδώ θα γίνει ο γάμος στον αγρό. Δεν υπάρχει καμιά εκκλησία. Παπά, άστα πολλά λόγια. Εδώ κοντά δεν υπάρχει καμιά εκκλησία. Και ήταν ανάγκη να ταξιδεύουμε όλη τη νύχτα για να έρθουμε σε αυτές τις ερημιές. Παπά, ας τις πονηριές. Ήθελε να γίνει ο γάμος κοντά στο χωριό, για να μην γίνει ποτέ. Άστε τα λόγια να τελειώνουμε. Πρέπει πριν μας βρούνε να είμαστε παντρεμένοι. Έλα, παπά. Άρχισε. Έχω φροντίσει ακόμα και για τα Στέφανα. Θα είμαι κουμπάρος. Δεν θέλω να ακούω αηδίες. Αφήστε με ήσυχη. Παπά, μην την άκουσε τι λέει αυτή. Εσύ άρχισε να ψέρνεις. Προσκύνησης. Παπά, τρελαθηκές. Τι είναι αυτά? Θες να μην πιάσει ο γάμος? Βαφτίσια έχουμε. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων. Πού σου γρουσούζει? Κηδεία έχουμε. Ακού παπά, κάμε κανονικό γάμο. Η ψέλνη στον Ισαΐα, η σου τεινάζω τα μυαλά στον αέρα. Σαστίζω, τέκνο μου. Δεν μπορώ να βλέπω να με σημαδεύει όπλο. Τα χάνω. Θωμά, άσε το τουφέκι. Παπά, παντρεψέ τους. Στέφεται ο δούλος του Θεού χαρίδημος τη δούλαν του Θεού. Ε, παπά! Τον αδερφό μου παντρεύεις. Εσύ δεν είσαι ο χαρίδημος? Όχι που να πάρει. Θωμά με λένε εμένα και εγώ παντρεύομαι. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Σκύψε τέκνο μου. Καταραμένε. Μην κουνηθεί κανείς. Όποιος κουνηθεί θα πεθάνει. Και θα έχει παπά να το θάψει. Συγχαρητήρια. Πήγε να φέρει σκηνή να του ζέσουμε. Πού να βρω σκηνή? Εγώ θα βρω το σαπούνι. Το σκηνή είναι δική σου δουλειά. Μην κουνηθεί κανείς! Τι παπά είσαι εσύ? Μου θυμίζεις τον παπά Φλέσσα. Κάτι έχω από αυτόν. Κάτι έχω από αυτόν. Ο καράς ο πρόεδρος έχασε την κόρη του. Τώρα να δούμε πώς θα ξεπλέξει και ο παπάς. Παπά!
κομμάτι μου. Θα το σκοτώσω. Κάτσε πρώτα να λυθούμε. Χοργανέ! Εδώ, Χοργανέ! Ο Λιάκος ο Βοσπός. Λιάκο, εδώ. Λιάκο, είναι σε εμάς. Έλα, είσαι παλικάρι. Αλλά να προσέχεις τώρα, έχεις ανοίξει παρτίδες με τους Μανουσέλιδες. Μας προστατεύει ο Θεός, Τέκνον μου. Ναι, αλλά έπρεπε να αφήσεις τον πρόεδρο να τηλεγραφήσει την αστυνομία. Θα τους τιμωρήσει ο ύψιστος. Είσαι ολοκαλοσύνη, παπά. Ακόμα και με τους αμαρτωλούς. Ας προσευχηθούμε, Τέκνο μου, στη χάρη της που μας βοήθησε να νικήσουμε τους βαρβάρους. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρός ο πολυτεύμα. Κι είσαι και φάλτσος, Τέκνο μου. Άσχημα ξεμπερδέματα θα έχουμε, Άρη. Με συγχωρείς, Αμβρόσιο ήθελα να σε πω. Γιατί, Τέκνο μου? Δεν είδες καρφί που σου πέταξε η κοπέλα? Αλεπού σε είπε. Κάτι θα έχει ψηλιαστεί, δικηγορίνα. Και εσύ τώρα τι θα κάνεις? Τι θα κάνω, αλεπού είμαι, θα ξεμπερδέψω. Πρόσεξε, γιατί καμιά φορά η αλεπού πιάνεται από τα τέσσερα στο δόκανο. Πήγαινε τώρα, κοίταξε την εικόνα να τελειώνουμε, άντε. Καλά. Δεν μου λες, τον παπά τον είδες? Στο καφενείο μια φορά δεν είναι. Θα πήγε στην εκκλησία. Μπογιατζή, κάποιος έρχεται. Κάνω ό,τι προσεύχεσαι. Χαίρετε. Χαίρετε, Τέκνο μου. Όχι σας, Πάρκ. Μα πάτερ είσαι. Γιατί να μη σου φιλήσω το χέρι? Προτιμώ στο μάγουλο. Είσαι μια αλεπού. Αλήθεια, τι κάνεις εδώ? Συνήθως εξομολογούνται οι πιστοί στον παπά, αλλά καμιά φορά έχει την ανάγκη και ο παπάς να εξομολογηθεί. Μπα, και τι σε βαραίνει? Τα κρίματα του δίδυμου αδερφού μου. Αλλά ποιος ξέρει σε ποια φυλακή θα βρίσκεται ο αμαρτωλός. Έχετε δίδυμο αδελφό? Ναι, Τέκνο μου, αλλά δυστυχώς ακολούθησε το δρόμο του σατανά. Ενώ εγώ ακολούθησα το δρόμο του Θεού. Ω Θεέ μου. Κι ύστερα λέμε φταίει η κοινωνία. Τα άτομα φταίνε. Γιατί το λες αυτό, Τέκνον μου? Ένα, εσείς από ίδιους γονείς, στις ίδιες κοινωνικές συνθήκες μεγαλώσατε και να, τραβήξατε διαφορετικούς δρόμους. Τι σύμπτωση όμως. Σύμπτωση, τι σύμπτωση, Τέκνο μου? Κάποτε υπερασπίστηκα τον αδερφό σου στο δικαστήριο και τον αθώωσα. Δεν έκανες καλά, Τέκνο μου. Έπρεπε να τον αφήσεις να τιμωρηθεί. Και πόσο μοιάζεται. Ήρθες να προσευχηθείς, Τέκνον μου? Από περιέργεια. Σε νόμιζα για τον αδερφό σου. Αμάρτησα, Αμαρτία εξομολογουμένη. Ού και στην αμαρτία, Τέκνον μου. Αλήθεια, πάτερ, σε ποια ενορία ιερουργείς στην Αθήνα? Γενικώς είμαι περιοδεύων ιερεύς. Εσείς πότε με το καλό θα φύγετε? Μια και ήρθα θα μείνω για λίγο. Θα έρθει και μια φίλη μου να τη φιλοξενήσω και θα γυρίσουμε μαζί. Εδώ είσαι, πάτερ. Ναι, Τέκνον μου. Ο φίλος σας? Είναι ο ιερόδουλος, ο ιεροψάλτης μου. Έψελνε μέσα, Ναι, ναι, έψελε για να του συγχωρεθούν οι αμαρτίε, διότι η αμαρτία είναι αμαρτία, παιδί μου. Δηλαδή θα μας αντικαταστήσουν τα δύο γαϊδούρια εκεί μέσα? Έτσι φαίνεται. Εγώ λέω να βρούμε έναν τρόπο να αντιδράσουμε. Άσε πρώτα να την πατήσει και με αυτούς και μετά τα λέμε. Τις στολές αστυνομικών θα τις βρείτε στο κότερο. Θα είναι στα μέτρα μας. Μόδα θα κοιτάζουμε, ρε. Θα πείτε ότι εκτελείτε διαταγές και θα πάρετε την εικόνα. Αυτό είναι όλο. Πότε φεύγουμε? Αύριο. Δευτέρα πρωί θα είστε εκεί με το κότερο. Και το νου σας το ψευτοπαπά. Και αν όταν πηγαίνουμε εμείς έρχεται αυτός? Θα έχουμε το νου μας εμείς στο καράβι της γραμμής. Εντάξει. Έγινε. Έγινε.
Αργείς, Μπολιατζή. Αύριο βράδυ θα είναι έτοιμη. Θα χάσουμε το καράβι. Δεν γίνεται πιο γρήγορα. Αναγκαστικά θα μείνουμε άλλη μια εβδομάδα στην άλλη Κυριακή. Περίμενε και σήμερα. Αν δεν έρθει και σήμερα αστυνομικός με το καράβι, αύριο κατεβαίνουμε για τον παπά. Αφού έμαθα από το τηλεγραφείο ότι ο πρόεδρος δεν ειδοποίησε. Μας φοβούνται. Κάτσε να το σιγουρεύσουμε, μην πέσουμε σε παγίδα. Κρίμα που δεν πρόλαβες και το γάμο. Δεν λες καλά που τα κατάφερα να γνωρίσω έστω και τώρα το μικρό παράδεισο. Με το Γλέντι φαντάζομαι τι έγινε. Άλλο Γλέντι έγινε. Μου κάνανε απαγωγή. Μου πεις ληστές. Για πες μου. Μεγάλη περιπέτεια. Θα στα πω όλα. Με γλίτωσε ένας παπάς. Και δεν φαντάζεσαι ποιος είναι. Ποιος? Ο αδερφός της Αλεπούς. Λοιπόν, με πας από έκπληξη σε έκπληξη. Μα πώς γίνεται παπάς ο αδερφός ενός κακοποιού. Και τι παπάς, Κοντεύω να τον ερωτευθώ. Θα μου γνωρίσει τον ήρωά σου. Όλα θα γίνουν. Mm-hmm. Πάμε πρώτα να ξεκουραστείς λίγο. Αχ, είναι μακριά το σπίτι σου. Σχεδόν φτάσαμε. Εδώ δεν υπάρχουν συγκοινωνίες, αλλά οι αποστάσεις είναι μικρές. Πολύ ωραία. Τότε ως την Κυριακή θα προλάβω να γνωρίσω το γραφικό σου παράδεισο. Από το απόγευμα αρχίζω να σε ξεναγώ. Τέλειο, τι κάνεις εκεί. Μόλις συντελείωσα. Άσε να σε γνώσεις, θα μου τηλερώσεις. Μπράβο, ρε Μπογιατζή. Α, όχι τώρα, Μπογιατζή, τα πάμε. Τελείωσα. Άμαστε γνώση, Μπογιατζή. Ναι. Δεν μου είπες συγγνώμη σου, πώς σου φαίνεται. Έλα, σου λέω ότι φοβάμαι μήπως την μπερδέψω με την αληθινή. Εγώ αύριο θα τις αλλάξω. Ας το αυτό σε μένα. Τι κάνουμε τώρα. Λέω να πάμε μια βόλτα μέχρι να σε γνώσει με την ησυχία της. Γιατί αν έρθει κανένας, θα πρέπει να τη σκεπάσω και θα τη λερώσω. Ναι, και δεν πάμε. Φύγα. Πιστοί θέλουν την ευλογία μας. Αθήνα. Διονύση. Όλα τα περίμενα. Αλλά να σε βρω σε αυτό το χαμένο παράδεισο. Γνωρίζεστε με τον Ψάλτη. Καλέ, ποιος Ψάλτης. Ο Διονύσης. Λένε ο διάολος, άμα γεράς καλογερεύει. Λοιπόν, ο Διονύσης δεν έχει καμιά σχέση με αυτά, ούτε γέρασε. Ο θέμα τότε ούτε ο παπάς είναι παπάς. Είσαι η Αλεπού. Τι σκαρώνεις, λέγε. Τέκνον μου αχάριστο. Αχάριστο. Με γλίτωσες από μια περιπέτεια που δεν θα τη ζούσα αν δεν ερχόσουν εσύ εδώ. Τι φωνάζεις, τέκνο μου. Θα σου εξηγήσω. Μα τι έπαθε με τον παπά. Μη ρωτάς, πες μου τα δικά σου. Τι να σου πω, να πήρε το διαζύγιο και ηρέμησα. Εγώ το έχω πάρει από καιρό. Τώρα θα ησυχάσεις κι εσύ. Τι σκαρώνεις, δε Διονύση. Είναι ανάγκη να κατέβεις σε αυτές τις βρωμοδουλειές. Έχεις μια δουλειά που μπορεί να ζεις τίμια. Άμα δεν έχεις οικογένεια, είσαι ρεμάλι. Σε παρασύρει ο ένας και ο άλλος. Ναι, πρέπει να ταιριάσεις με τον άνθρωπό σου. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Και εγώ νομίζω ότι ταιριάζω με σένα, ναι. Τι λες. Τι σπόντα είναι αυτή. Δεν είναι σπόντα, είναι κατευθείαν πρόταση. Ξέρεις, από καιρό το σκεφτόμουν, αλλά ήταν σημαίες στο διαζύγιο. Δεν ξέρω, με ξαφνιάζεις. Να το σκεφτώ μέχρι αύριο. Ζήγησε το καλά. Τόσο καιρό συνεργαζόμαστε σαν επαγγελματίες. Καιρός να συνεργαστούμε και σαν άνθρωποι. Μόνο αν δεχτείς, δεν θα μας παντρεύσει αυτός ο παπάς. Αχα, όσο γι' αυτό μην ανησυχείς, τα ξέρω καλύτερα από σένα τα πράγματα. Ψευτοπαπά, μη με λες τέκνο σου. Πώς να σε λέω, τέκνο μου. Δεν είναι ώρα για αστεία. Κοροϊδεύεις ένα ολόκληρο νησί. Σου είπα, έπρεπε να κρυφτώ για λίγο για να γλιτώσω την άδικη κατηγορία. Την Κυριακή θα φύγω. Και οι αγνοί αυτοί άνθρωποι που τους κοροϊδεύσες. Είναι ευτυχισμένοι που είδαν παπά. Κακό δεν έκανα σε κανένα. Έχεις γίνει λαϊκός ήρωας. Τα βλέπεις. Αν τους πεις την αλήθεια, θα γίνουν δυστυχισμένοι. Και η απάτη. Ποια απάτη. Καλά, εμένα δεν με σκέφτηκες που με έβαλες να γίνω κουμπάρα σε ψεύτικο μυστήριο. Αν τα παιδιά που νομίζουν ότι είναι παντρεμένα δεν τα σκέφτεσαι. Διορθώνεται το κακό. Εσύ επηρεάζεις την ύφη και το γαμπρό. Πες τους να κάνουν πολιτικό γάμο. Για όλα έχεις έτοιμες λύσεις. Αλεπού, δεν με λέτε. Πάντως κάνε ό,τι νομίζεις. Αν με καρφώσεις, σε θέλω δικηγόρο μου. Θα με αθώσεις πάλι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Υπομονή μέχρι την Κυριακή που θα έρθει το πλοίο. Κι εγώ με αυτό φεύγω. Έτσι θα βεβαιωθώ ότι έφυγε στα αλήθεια. Θα φύγω, θα πάω αλλού.
Όμως μέχρι τότε ούτε γάμους ούτε βαφτίσια. Γιατί θα τα πω όλα. Για δες. Προβλέπω ειδήλιο. Από ό,τι βλέπω θα χρειαστούν παπά. Φίλος σου είναι με αυτόν, κάνε ό,τι θέλεις. Τέτοιος που είναι, τέτοιο παπά χρειάζεται. Τότε ανησυχώ για τη φίλη μου. Α, ο Διονύσης είναι καλό παιδί. Σαν και εμένα. Τώρα μάλιστα. Τι σου χρωστά? Μα τι λες, πρόεδρε, εσύ θα πληρώσεις. Εντάξει, άντε καλή νύχτα. Πά από τώρα. Έχω ξένους στο σπίτι, μια φιλενάδα της κόρης μου. Δεν πάει να λείπω από το τραπέζι. Εντάξει, πρόεδρε, άντε. Καλή νύχτα, παιδιά. Καλή νύχτα, πρόεδρε, καλή νύχτα. Νωρίς μόρα σηκώθηκες. Ανησυχώ για τη δικηγορίνα. Γι' αυτό άλλαξε τις εικόνες να τελειώνουμε. Τελευταία παγαποντία που κάνω, μετά... το ξέρω, σε ίδια χόρευε. Κοντεύεις να γίνεις ξεφτέρη παπάς. Δυστυχώς, όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος. Τελειώνουμε και εγώ αναγκαστικά πρέπει να ακολουθήσω τον ίσιο δρόμο. Φορά, ο παπάς δεν πρέπει να μας δώσει. Να τους έρχεται. Ωραίος ο περίπατος. Έτσι προεξυπνάς πάντα. Δεν έκλεισα μάτια. Σκεφτόμουν αν θα πρέπει να παντρευτώ το Διονύση. Εσύ όμως γιατί δεν κοιμήθηκες? Δεν ξέρω. Με έχει αναστατώσει ο ψευτοπαπάς. Νάθος, καταφωνεί. Ευλογείτε, κόρες μου. Κόρες του Θεού. Φτού! Δεν κάνω αυτάς μπροστά. Πάμε να το τυχτήσουμε έξω από την εκκλησία. Ο Κύριος με θυμών. Μαζί μας. Μαζί σας. Ακολουθήστε με. Ο Κύριος έπλασε τα πλάσματα. Πλάσματα αυτά. Λες να έχουμε δυσκολίες με τον ψευτό παπά. Άμα βρούμε δυσκολία, δεν ρίχνουμε στο ψαχνό. Ποιος θα μας εμποδίσει. Σωστά. Ευλογείτε, παίρνω μου. Ο Κύριος με θυμώνει. Ελάτε, ευλόγησον πάτερ. Δευτέρη περιποίηση στον παπά και τις κοπέλες. Κοπιάστε. Πώς από εδώ? Διαταγή του Δεσπότη. Να πάρουμε το εικόνισμα στη Μητρόπολη για να μην το κλέψουν. Μα το εικόνισμα ανήκει στο νησί μας. Θα διαμαρτυρηθώ. Εμείς διαταγές εκτελούμε. Κολυμπητή ήρθατε. Σήμερα δεν έχει καράβι. Τι θες να πεις, παπά? Στεγνού σας βλέπω. Δεν κολυμπήσατε? Ήρθαμε με δικό μας καράβι. Α, δεν το ξέρω ότι η τοπική αστυνομία έχει κότερο. Πολλά λες, παπά. Τα σήματα σας βλέπω είναι ψεύτικα. Μήπως δεν είστε αστυνομικοί? Γιατί, εσύ είσαι παπάς κάθαρμα. Ακίνητοι όλοι! Και για να μην κάνετε καμία ξυπνάδα, θα έρθείτε μαζί μας! Ελάτε, ελάτε! Ελάτε γρήγορα! Προχώρα! Και εσύ, ψεύτο παπά, προχώρα! Προχώρα, ψηλά τα χέρια! Ελάτε.
Ο ψάλτης με πρόσφορο. Θα έρθει και ο παπάς να τον λειτουργήσει. Περίμενε. Ο παπάς με κόσμο. Κανένα εσπερινό θα κάνει. Πρωί εσπερινό. Ξέρω κι εγώ. Μήπως πατάμε και ποτέ στην εκκλησία. Κοίταξε να σημαδέψεις καλά τον παπά άμα πλησιάσει. Σε νοιάζει ένα. Μας καρφώσανε, φέραν αστυνομία. Χαλτ! Ποιος τους ειδοποίησε? Παλιοχωριάτες. Πού ήτανε μωρέ οι κυνηγοί? Θα σκοτώσανε τσίγλες και θα την κοπανίσανε. Ψάλτη, στην άκρη. Στην άκρη! Για έλα και εσύ έξω με ψηλά τα χέρια. Βρούς! Του 14ου αιώνα! Σκασμός! Ελάτε μαζί μου. Βρούς! Βλέπετε αυτή τη χειροβομβίδα? Θα την παγιδέψω έξω από την πόρτα. Έτσι και την ανοίξετε, ξέρετε τι θα γίνει. Μπαμ! Όλοι στον αέρα. Δεν θα μείνει κολυμπηθρόξυλο. Και τώρα τι κάνουμε? Θα πεθάνουν αυτοί. Παπά, συγχώρα μας. Για σένα την είχαμε στήσει. Με βοήθησε η Παναγία. Προσευχή σου να βάλει ο Θεός στο χέρι του. Έχεις τα κρίματά σου εσύ, μου ζητάς εγώ να προσευχηθώ, διάολος άρθει. Λευτέρη, φέρε ένα μαχαίρι και ό,τι πανιά καθαρά έχεις. Έγινε. Και εσύ, ψάξε για ένα αισθητικό. Θα σου βρω το καλύτερο. Όσο και ηλέκτρα, γιατί θα σκοτωθούμε όλοι. Ζέστανε και νερό. Πρέπει να βγάλουμε τη σφαίρα. Κάτι ξέρω. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρεις, αν και δεν τους αξίζει. Το αναισθητικό. Τελείως σύγχρονη μέθοδος. Μας τη φάγανε την εικόνα. Εδώ είμαι. Ο
Σίγουρα το ψεύτικο πήρανε. Ναι, βέβαια. Αλλά τώρα τι σημασία έχει? Δεν μπορούν να το πάρουν. Κάποιος θα τους δει φεύγοντας από εδώ. Φανερά τα άφησες μπουνταλά. Προλάβαινα. Εντάξει, εντάξει, τελειώσαμε με αυτούς. Καλοσύνη σου, παπά μου, που τους βοήθησες. Είσαι ανώτερος άνθρωπος, άγιος είσαι. Δεν ήταν να χάναμε αυτούς τους δύο και να γλιτώναμε το εικόνισμα. Παναγία μου, κάνε το θαύμα σου. Άσε τώρα τα θαύματα. Κι όμως η πίστης μετακινεί τα βουνά. Γι' αυτό και εμείς σας προσευχηθούμε το εικόνισμα να μετακινηθεί από τα χέρια τους και να βρεθεί στη θέση του. Ότι σκύριε, τον κύριο νημνητέρα και υπερπιξούδη σπάντος της αιώνας, τον κύριο Υμνείτε και υπερρυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Μόνο ένα θαύμα θα φέρει την εικόνα. Μωρέ, η εικόνα χάθηκε, αλλά ας προσευχηθούμε μαζί με τον παπά. Όλα τα χείλη των ασεβών. Φτάνει πια, φτάνει. Φτάνει, φτάνει. Όχι άλλη κοροϊδία, έδωσες μια υπόσχεση. Είσαι άπιση, ντροπή σου. Θα τα πω όλα λοιπόν. Γουλιανή, Γουλιανή, παπά, παπά, παπά. Περνά, πώς άνοιξες, δεν σκοτώθηκες? Δεν πυροβολήσανε εμένα, ναι, η Παναγία φοβήθηκε. Και έφυγε, δυστυχισμένα κι εσύ. Δεν έφυγε, κρύφτηκε στο σασίδι. Τι λες, μωρέ? Κάθετε στο σασίδι, τώρα την είδα. Πάμε να δείτε, πάμε, 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 ελάτε. Συγγνώμη, παπά μου, για την κόρη μου. Θα πιστέψει. Φαίνεται πως ο τρελός έλεγε την αλήθεια. Προτιμώ το μάγουλο τέκνο μου. Τέτοιο παπά χρειάζεται το νησί. Άγιος άνθρωπος. Τον ακούει ο Θεός και κάνει θαύματα. Αλήθεια, πώς το έκανες? Μην το ψάχνεις, μην το ψάχνεις. Πρέπει να τον κρατήσουμε, τέτοιοι παπάδες δεν υπάρχουν σήμερα. Κουμπάρα, δικηγορεί να είσαι και τα λες ωραία. Γι' αυτό κοίταξε να πείσεις τον παπά. Δεν γίνεται τίποτα. Ξέρω τι σου λέω εγώ. Πες εσύ την κόρη σου να κάνει κάτι. Και βέβαια θα προσπαθήσει. Αν και μίλησε με ασέβεια στον παπά. Πάμε τώρα μέσα, γιατί ο πάτερ θα ευλογήσει το εικόνισμα να το βάλει στη θέση του. Πρέπει να το γράψουν οι εφημερίδες. Να το δουν οι άπιστοι. Που λένε ότι δεν γίνονται θαύματα σήμερα. Γίνονται. Τότε πάμε. Μπογιατζή, δουλειά χάλασε κι εσύ. Να σου πω, καλύτερα που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Δεν θέλω μπλεξίματα. Κατάλαβα, θα νοικοκυρευτείς. Θα ζωγραφίζει Χριστούς και Παναγίες. Ναι, θα νοικοκυρευτώ. Και με αληθινό παπά, όχι με κάλπικο. Ανοιχτά είναι. Την ευλογία σου, πάτερ μου. Τι θέλεις? Ένα πόνο έχω στη μέση. Έμπλαστρο. Πώς, εσύ κάνεις θαύματα, πάτερ μου. Διαδώσεις, τέκνο μου. Μα πώς, ο Γεροσταύρος τα τελευταία του ήτανε. Μόλις τον κοινώνησε, ζωντάνεψε. Περδίκη έγινε. Οι κακούργοι που ήρθαν να κλέψουν το εικόνισμα της Παναγιάς, μόλις τους μίλησες, αρνάκια γίνανε. Ο άντρας μου, από τότε που τον φοβέρισες, δεν ξανασήκωσε χέρι επάνω μου. Οι Μανουσέλιδες που τους τιμώρησες με τη βοήθεια της Παναγιάς, το εικόνισμα που έφερες πίσω. Την ευλογία του Θεού να έχει στέκνον μου. Αχ, μου πέρασε ο σφάχτης. Χίλια ευχαριστώ, πάτερ μου. Το Θεό να ευχαριστήσεις, παιδί μου. Λες? Θα γίνει τίποτα. Τι λες του λόγου σου? Θα του μιλήσει η Ηλέκτρα, μα δεν τη βλέπω να πιστεύει ότι θα τα καταφέρει. Πού το ξέρεις? Μπορεί να κάνει το θάμα της η Μιλαργούσα. Μόνο με αυτόν τον παπά τα κάνει τα θαύματά της. Εμένα μου λες ότι μ' αγαπάνε. Θαύματα θέλουν να κάνω για να γεμίσει το νησί πιστούς και τουρίστες. Μα γιατί έχεις τόση δυσπιστία με τον κόσμο? Αν είχες μεγαλώσει κι εσύ σε ορφανοτροφία, αναμορφωτήρια και σε άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα, θα καταλάβαινες. Κρίμα. Κρίμα. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Εσύ με βάλες να σου υποσχεθώ ότι θα φύγω την Κυριακή και τώρα μου λες να μείνω. Να μείνεις σαν αληθινός παπάς, όχι σαν ψεύτικος. Τι να κάνω, λέει, παπάς.
Μόνος μου θα χειροτονηθώ. Θα μιλήσω με τον Δεσπότη. Κάποιο παραθυράκι θα υπάρχει. Παραθυράκι να με κάνουνε παπά υπάρχει. Αλλά αν ρωτήσουν τον εισαγγελέα, τι θα τους πει? Αποφάσισε το εσύ και θα κανονιστούν όλα. Άμα έχεις καλό δικηγόρο, άσε, θα σε χρειαστώ στην Αθήνα. Α, δεν θα μείνω για πολύ. Θα γυρίσω στο νησί. Μα δεν υπάρχει δικαστήριο εδώ. Υπάρχει όμως συμβολαιογραφείο. Μοναδικό και για τα γύρω νησιά. Ο συμβολαιογράφος μπαίνει στη σύνταξη. Κονόμη καιρό δηλαδή. Λοιπόν, δεν γίνεται τίποτα. Μα τώρα πλάκα μου κάνεις. Παπάλε που έχεις ξαναδεί, πρέπει να σταματήσεις πια αυτή η ιστορία. Θέλετε να πείτε ότι η εικόνα είναι ψεύτικη? Τι φταίμε εμείς, αφεντικό? Εμείς κάναμε ό,τι μας είπες. Εντάξει, ρε μάγκες. Την πατήσαμε. Δηλαδή δεν προκάναμε. Εντάξει, παιδιά, πηγαίνετε. Θα σας φωνάξω για μια άλλη δουλειά. Α, φωνάξτε μου τα παιδιά απ' έξω, σε παρακαλώ. Έγινε, αφεντικό. Γεια χαρά. Γεια. Να πάτε μέσα. Σας ζητάει το αφεντικό σας. Μάλιστα. Να πάμε μέσα. Μας ζητάει το αφεντικό μας. Μας ζήτησες αφεντικό? Δεν χρειάζεται να ξαναπάτε στο λιμάνι. Ξεχάστε την Αλεπού. Τσαμπακόπος, ε? Παλιοχωριάτες. Ακούστηκε να λένε ότι το εικόνισμα είναι του 14ου αιώνα για να τραβήξουν οι τουρίστες. Ο ειδικός το κατάλαβε αμέσως. Αφού βρήκε παραγεμισμένη την κορνίζα με χαρτιά και κομμάτια εφημερίδες του περασμένου μήνα. Για τέτοια ξεφτύλα λέμε. Πάμε. Ρε τους απατεώνες. Ως εδώ ήτανε λοιπόν. Πάει ο καλός μας ο παπάς. Όπου να είναι θα φανεί το καράβι και... Πάει. Εσύ είσαι έτοιμος να βάλεις τα κλάματα? Όχι, δεν βάζω τα κλάματα. Θέλω να φύγει ο μαμάς. Μέσα στο γυαλό να πνιγώ, να το δείτε. Ο μαμάς μας. Πάψε, γλάρο. Κακόμοιρο παιδί, και σε προστάτευε. Σταθείτε, ρε παιδιά. Εδώ ήρθατε να καθυποδώσετε τον παπά. Όχι να κλαίτε. Τροπή. Ζωντανό με κλαίτε. Ανάχαθεις, Μούργο. Σ' αγαπάνε. Τέκνον μου. Ναι. Αυτό που πες για το Δεσπότη ισχύει ακόμα? Αποφάσισες εσύ και μη σε νοιάζει. Αποφάσισες. Πρώτη φορά κλαίνε για μένα. Να τη πλάμα που θα πέσει μετά. Δηλαδή, θα μείνεις? Δεν τα είπαμε. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, τι γίνεται? Θα κάσουμε το καράβι. Ο παπάς θα μείνει. Δικός μας ο παπάς. Να το θαύμα. Όχι και θαύμα. Λοιπόν, εγώ πάω να τακτοποιήσω το θέμα με το Δεσπότη και θα έρθω. Αν αργήσω, φάτε. Μπαμπάς! Έχει σου χάμε!